το ΕΠΟ στους 40 έστειλε σε ολόκληρη την Ευρώπη το μήνυμα ότι καμιά στρατιά, όσο μεγάλη, όσο ισχυρή και όσο φιλόδοξη και αν είναι, δεν μπορεί να νικήσει την ψυχή, το θάρρος και πίστη ενός μικρού λαού στις δυνάμεις του. 83 χρόνια μετά, τα μηνύματα παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ, με τους μαθητές να τιμούν τους Έλληνες που πάλεψαν εναντίον του φασισμού και του ναζισμού, καθώς και τη θυσία των προγόνων μας για την ελευθερία. Για το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής παρήλασαν τα νιάτα και στην πόλη του Ηρακλείου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Ελληνίδες. Υγεία, δύναμη και υπερηφάνεια. Και του χρόνου με υγεία. Το 1940 οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας είπαν ένα μεγάλο όχι απέναντι σε κάθε δυνάμεις ολοκληρωτισμού. 83 χρόνια μετά λέμε ναι στην ελευθερία και στην εθνική ανεξαρτησία. Τους τιμούμε και τους ευγνωμονούμε γιατί εξαιτίας τους απολαμβάνουμε με ασφάλεια τα αγαθά της δημοκρατίας. Και μας δείχνουν το ιστορικό χρέος που έχουμε ως γενιά να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Μία νέα γενιά που είμαι σίγουρος ότι θα πει το δικό της όχι σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται την εθνική μας κυριαρχία. Αυτή η δίψα για ελευθερία ήταν η μεγαλύτερη κατάφαση για ζωή. Και αυτή η δίψα μας εμπνέει ακόμα και εμπνέει όλους τους λαούς που θέλουν να ζουν ελεύθερα και ειρηνικά μέχρι σήμερα. Για τους λαούς που αγαπούν την ελευθερία δεν υπάρχουν όρια θυσίας, με την 28η Οκτωβρίου να αποτελεί μία από τις πιο φωτεινές σελίδες της ιστορίας μας. Όταν η δύναμη συναντά το θάρρος, η αποφασιστικότητα νικά τον φόβο και τότε το πείσμα για την ελευθερία περιορίζει την ισχύ του θανάτου. Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις τιμούμε τη μνήμη των ηρώων προγόνων μας, όπως έχουμε ηθική και ιερή υποχρέωση, δίνοντας φέτος την παρούσα χρονική συγκυρία ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα στην ενίσχυση της ιστορικής μας μνήμης. Σήμερα νομίζω ότι έχουμε κυρίως δύο πράγματα να σκεφτούμε. Το ένα είναι εάν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε και τη ζωή μας ακόμα για την ελευθερία, ακόμα και σήμερα, και η απάντηση θα πρέπει να είναι ναι. Και το άλλο είναι τι μπορούμε να κάνουμε για τα νιάτα τα οποία είδαμε σήμερα, και νομίζω ότι αυτή την ερώτηση πρέπει να τη στρέψω και εγώ σε εμένα τον ίδιο, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τους νέους. Η μέρα μνήμης για τους γεροντότερους και φωτεινό παράδειγμα για τους νεότερους. Και πρέπει οι νεότεροι ποτέ μη λησμονούμε αυτούς που θυσιάστηκαν ελεύθεροι να ζούμε. Νωρίτερα ο Δήμαρχος, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και πλήθος πολιτών χειροκρότησαν μαθητές και μέλη αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε και φέτος με λαμπρότητα στη Νέα Αλικαρνασσό. Οι Έλληνες πολέμησαν σκληρά στα χιονισμένα αλβανικά βουνά, όπου έγραψαν με το αίμα τους το έπος 40. Όλος ο κόσμος θαύμασε τα απίστευτα ελληνικά κατορθώματα που οφείλονταν στην ενότητα, την ομοψυχία, τη γενναιότητα και την αυτοθυσία του λαού μας. Αυτά τα φωτεινά δάγματα φτάνουν ως τις μέρες μας για να μας υπενθυμίζουν πως ενωμένος ο λαός μας μπορεί να τα καταφέρει και στο σημερινό ζωφερό διεθνές περιβάλλον.